Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην καρδιά της Ουάσιγκτον σε απόσταση αναπνοής από το Λευκό Οίκο για να τιμήσουν τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, τον άνθρωπο που ηγήθηκε του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. 60 χρόνια μετά την ιστορική ομιλία του εμβληματικού πάστορα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διχασμένες. Παρόντες στη συγκέντρωση ήταν πολιτικοί και αστέρες του θεάματος όπως ο Σάσα Μπάρον Κοέν. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει μια νεότερη γενιά που πιστεύει ότι η γενιά του μπαμπά μου και εμείς δεν κάναμε αρκετά. Η ελευθερία δεν κερδίζεται ποτέ πραγματικά. Την κερδίζεις και την ξανακερδίζεις σε κάθε γενιά. Η επαγρύπνηση είναι η απάντηση. Ο χαρισματικός πάστορας πλήρωσε με τη ζωή του τον αγώνα του για την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. And there's a great swell of cheers to welcome Martin Luther King to the speaker's podium.